Το σύριαλ με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς και τη χορήγηση ασύλου σε έναν εξ αυτών συνεχίζεται με δηλώσεις τόσο από ελληνικής όσο και από τουρκικής πλευράς. Ανά την αιτησία ακύρωσης που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση, η Άγκυρα αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για χώρα που προστατεύει πραξικοπηματίες, ενώ ο Χακάν Τσαβούσογλου δεν δίστασε να επιτεθεί κατά της Ελλάδας. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας επεσήμανε πως δεν ωφελεί κανέναν η χώρα να εμφανίζεται ως σημείο συνωστισμού τρομοκρατών. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, οι τρομοκράτες που απελευθέρωσε το ελληνικό κράτος είναι σαν δύναμη της έτοιμος να εκραγεί. Και όταν αυτό γίνει, συνεχίζει, ίσως να μην μείνει χώρα για να προστατέψεται. Δεν διακατεχόμαστε από καμία αλαζονία, ούτε υπερτιμούμε, ούτε και θα υποτιμήσουμε τις δυνάμεις μας, σχολίασε με νόημα ο Προκόπης Παυλόπουλος. Στο περιθώριο της ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος, ο Έλληνας Πρόεδρος δήλωσε πως η Ελλάδα έχει ιστορικό ρόλο και πως όταν οι γείτονες παρεκτρέπονται, οφείλει να τους δείχνει το σωστό δρόμο. Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Facebook ότι αφενός η μη έκδοση και η παροχή ασύλου είναι δύο διαφορετικά πράγματα και αφετέρου, όποια και αν είναι η έκβαση των αιτήσεων ασύλου των 8 Τούρκων αξιωματικών, κανείς τους δεν θα εκδοθεί στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν απειλείται και δεν εκφοβίζεται, σημείωσε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος τόνισε πως οι τουρκικές απειλές επιβεβαιώνουν όσους θεωρούν ότι η σχέση της Άγκυρας με τη σταθερότητα και τη δημοκρατία είναι προβληματική.